Σε 18 μήνες από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου σύμφωνα με την κατηγορηματική δέσμευση του Υπουργείου Υποδομών. Από το Βήμα της Βουλής, ο Υφυπουργός κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε σήμερα ότι το αργότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 στο Ανατολικό Πολεοδομικό Συγκρότημα θα έχει αναπτυχθεί το εργοτάξιο και οι εργασίες θα βρίσκονται σε εξέλιξη. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 το έργο θα έχει ξεκινήσει. Για να μην πω και νωρίτερα, για να μην φανώ πολύ αισιόδοξο, εγώ θα σας πω εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 το έργο θα έχει ξεκινήσει και θέλω να σας διαβεβαιώσω και εσάς προσωπικά και άλλους που βλέπω συναδέλφους και στην αίθουσα, ότι και εγώ προσωπικά θα παρακολουθώ βεβαίως σε συνεργασία και με τον Υπουργό τον κύριο Καραμαλή την πορεία του έργου, ώστε πράγματι αυτό το έργο, το οποίο υπάρχει τεράστια ανάγκη συνολικά στην Κρήτη να ξεκινήσει, θα έχει ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Νωρίτερα, ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, σε επίκαιρη ερώτηση είχε αναφερθεί για μία ακόμη φορά στις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο υφιστάμενο κτίριο και τους κινδύνους για την ασφάλεια όσων εργάζονται είτε προσέρχονται σε αυτό. Πότε προβλέπετε ότι θα βγει πρόσκληση, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να συναφθεί η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και την ανάδοχο εταιρεία και με ποιο σύστημα βεβαίως καταρχήν σκέφτεστε να το κατασκευάσετε. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως έχει ανακοινωθεί, ποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα θα έχει στην προκειμένη περίπτωση. Είστε επίσης ορθώς ότι την προηγούμενη πενταετία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να ξέρετε των Ελλήνων κοροϊδεύε τον κρητικό λαό και τους Ηρακλειώτες ότι δήθεν προχωρούσε το θέμα του δικαστικού μεγάρου, όπως δυστυχώς κοροϊδεύε και για τα θέματα όλων των υποδομών της Κρήτης, είτε αφορά τον βόρειο δικό άξονα, είτε και άλλα θέματα αναπτυξιακά που όλο υποτίθεται έλεγε χρονοδιαγράμματα και στην ουσία δεν έγινε τίποτα.